Το φεστιβάλ της ΚΝΕ γιορτάζει τα 50 του χρόνια και δεν θα μπορούσε σε αυτή την επέτειο να μην τιμήσει ένα καλλιτέχνη που είναι συνυφασμένος με το φεστιβάλ. Δεν θα ήταν υπερβολή. Δεν θα ήταν υπερβολή. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι κάθε Σεπτέμβρη, όταν το πρόγραμμα του φεστιβάλ δημοσιεύεται στον οδηγητή και οι κνήτες και οι κνήτησες σπέβουν να το διαβάσουν, στα πηγαδάκια που στείνουν το ερώτημα που κυριαρχεί δεν είναι αν τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου, αλλά πότε είναι η συναυλία του Βασίλη. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που το φεστιβάλ μας και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχουν βαδίσει πλάι-πλάι στο πέρασμα των χρόνων. Ανέπτυξαν μια τόσο ταιριαστή σχέση που όσο το φεστιβάλ της ΚΝΕ καθιερώθηκε σε θεσμό, έτσι και η παρουσία του Βασίλη Παπακοσταντίνου σε αυτό μεταμορφώθηκε σε ένα δεύτερο θεσμό. Άλλωστε, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου παραμένει πάντα γνήσιος, με νεανικό ενθουσιασμό, με ανεξάντλητη ενέργεια, ακριβώς όπως τα φεστιβάλ μας. Και ίσως αυτό είναι το μυστικό για το αρμονικό πάντρεμά τους. Οι νέες γενιές επαναστατών που ονειρεύονται να γράψουν ιστορία και να αλλάξουν τον κόσμο, είμαστε σίγουροι ότι θα γαλουγηθούν με τα τραγούδια του Βασίλη Παπακοσταντίνου ακριβώς όπως έγινε με τις προηγούμενες. Και ελπίζουμε η συναυλία του Βασίλη να είναι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ μας για πολλά χρόνια ακόμα. Πάντα εδώ, με τον ματιών μας τη φωτιά σημαία. Και τώρα καλούμε τον Θοδωρή Κοτσαντή, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, για την απονομή του αναμνηστικού. Πράγματι, συγκινήθηκα γιατί στο πρώτο φεστιβάλ του Ζωγράφου τραγούδισα μαζί με τον Μάνο τον Λοΐζο στο ίδιο πάλκο αυτό το τραγούδι.